στα σκαριά το σπίτι του παιδιού στην Κύπρο. Στόχο να σπάσει ο κανόνα τη ιοπίση και να αποκαλυφθούν περισσότερα δράματα παιδιών που έζησαν τον εφιάλτη τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ένα παιδί που σήμερα καταγγέλνει μια κακοποίηση θα το δει κοινωνική λειτουργό, θα πάει σε έναν αστυνομικό σταθμό, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να γίνει μια ιατρική πιθανόν εξέταση. Το σπίτι του παιδιού αναμένει να λειτουργήσει στη Λευκοσία αρχέ του 2018. Θα συστεγαστούν όλε οι υπηρεσίε ανάμεσά του κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, γιατροί και αστυνομικοί. Η μαρτυρία θα καταγράφεται οπτικοακουστικά με τον παιδί να λαμβάνει άμεση φροντίδα και θεραπεία από το εξειδικευμένο προσωπικό. Ενώπιον τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Βουλή, συζητήθηκε νομοσχέδιο για εφαρμογή εθνική στρατηγική για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία με την συμμετοχή των Υπουργών Εργασία, Παιδεία, Υγεία και Δικαιοσύνη. Έχει αλλάξει νομοθεσία ώστε να καθορίζονται οι ποινέ να είναι πιο αυστηρέ αλλά και να επιτρέπουν την ποινικοποίηση άλλων ε, μορφών σεξουαλικής ε, παρενόχληση και κακοποίησης παιδιών όπως τον grooming και άλλα. Το νομοσχέδιο προνοεί μεταξύ άλλων και την σύσταση Συμβουλίου Εφαρμογή Εθνική Στρατηγική, το οποίο θα συντονίζει και θα ελέγχει όλε τι ενέργειε για καταπολέμηση του φαινομένου. Στο μεταξύ, είναι η απόθεση παιδική πορνογραφία διερευνάται στην Πάφο. Χθε η αστυνομία πέρασε χειροπέδε σε 42χρονο βούλγαρο μόνιμο κατοικοπάφου, ύστερα από πληροφορία που λήφθηκε από την Europol σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του από το Γραφείο Καταπολέμηση Ελεκτρονικού Εγκλήματο. Εντοπίστηκαν δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα USB, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσει. Ο 42χρονο απολύθηκε χωρί να κατηγορηθεί εν αναμονή των επιστημονικών εξετάσεων.